Όλα άρχισαν στο 27ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, στη διάρκεια αντιδικίας δυνάμεων των ΜΑΤ με οπαδούς του Ολυμπιακού. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ κατεδίωξαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού στον χώρο έξω από το στάδιο. Στο μεταξύ, σε κάποια στιγμή, οι φίλαθλοι αντελήφθησαν δύο άντρες των ΜΑΤ να προσπαθούν με κάθε τρόπο να συλλάβουν έναν νεαρό οπαδό του Ολυμπιακού. Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονη αντίδραση από την πλευρά των οπαδών του Ολυμπιακού, που άρχισαν να ξυλώνουν τα καθίσματα και να τα πετάνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των τεχνικών υπηρεσιών του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, οι ζημιές υπολογίζονται να έχουν ξεπεράσει το ποσό των 50 εκατομμυρίων δραχμών. Ζημιές που συνοψίζονται στην καταστροφή 10.000 περίπου καθισμάτων. Ζημιές έγιναν και στο κτίριο του Doping Control, όπου προκλήθηκε φωτιά που δημιούργησε ζημιές σε υλικό και μηχανήματα που υπήρχαν μέσα. Επίσης υπάρχουν ζημιές στο κτίριο που στεγάζονται τα ΤΕΦΑΑ, ενώ ζημιές έχουν προκληθεί στα στέγαστρα εισόδου θεατών. Καταστράφηκαν 5 παγκάκια εσωτερικού και όλα τα εξωτερικού χώρου, μία θύρα εξόδου θεατών, ένα περίπτερο ενοικιασμένο στην Olympic Catering με εμπορεύματα καταστρεμμένα ολοκληρωτικά, καταστροφή όλων των πινακίδων σήμανσης του σταδίου, 50 κολόνες φωτισμού, ενώ σημαντικές καταστροφές έχουν υποστεί τα γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ, καθώς και 25 ανεμοθωράκια και όλα τα στέγαστρα εισόδου θεατών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, υπάρχουν 11 τραυματισμένοι αστυνομικοί και έχουν συλληφθεί 8 νεαροί. Σχετικά με τα γεγονότα του Ολυμπιακού Σταδίου, η διοίκηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καταγγέλει την απαράδεκτη και αψυχολόγητη συμπεριφορά των δυνάμεων καταστολής της ελληνικής αστυνομίας, όπως αναφέρει. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Όλος ανετίος, άνδρες των ΜΑΤ επετέθησαν στις κερκίδες του Ολυμπιακού Σταδίου εναντίον φιλάθλου νεαρής ηλικίας, των οποίων έδερναν επί πεντάλεπτο, ενώ οι υπόλοιποι φίλαθλοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι. Και η ανακοίνωση καταλήγει. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ζητά τη διενέργεια ανακρίσεων προκειμένου να βρεθεί ποιος έδωσε εντολή στα ΜΑΤ να ανέβουν στις εξέδρες και να επιτεθούν στους φιλάθλους.